Λίγο πιο πίσω.
A ti deu a maçã e perto no sabor. A ti deu o sabor. A ti deu a maçã e perto no sabor. A ti deu a maçã e perto no sabor. Que possa nos dar a del fósito. Yeah.
αρχίστηκε εξουσίας εν αυτό, το καταξύ άλλα θαλασσαντιά ερά φιλοκρίστου ημών στρατού. Εκδεόμεθα υπέρλεο ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιλημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, και των συμμετοχών των εις την ιερά λιτάνευση ταύτη. Αγαπητοί χριστιανοί, μεγάλη Παρασκευή σήμερα και ο λαός μας, λαός τιμός όπως και πονεμένος, κλείνει σε μια φράση όλη τη φρίκη του σταυρωμένου Θεού. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Γονάτισε ο υψηλός Θεός από το βάρος της αμαρτίας του ανθρώπου στη ματωμένη πορεία προς τον Γολγοθά. Έσβησε τα αστέρια ο πλάστης, δεν ήθελε να βλέπει. Δεν ήθελε να ακούει τους χτύπους πάνω στα καρφιά. Εκείνους που ακούνε και αυτοί που δεν γεννήθηκαν ακόμα. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και η σκέψη γυρίζει σε αλλοντινούς καιρούς και χρόνια. Σε εκείνα που θα σέρνουν την οικουμένη στον άπαντα αιώνα υπόλογη στο πρετόριο της ιστορίας ως Θεοκτόνο. Θρηνή και Πάσχη πλάσιο λάκερη. Όλα γυρίζουν και κοιτάζουν γεμάτα φόβο. Δεν ρωτάνε, με τρόμο περιμένουν, με απότομα και απότομα όλα στα ανάποδα. Αστραπή κατέβηκε από το χέρι του Θεού να πιάσει το λευκό περιστέρι, την ψυχή εκείνου. Βόγγιξε η γη και άνοιξε στο σπάργμα του παραγμό της. Τετέλεστε. Το θείο δράμα στην κορύφωσή του. Ο τροχός της ιστορίας σταμάτησε να γυρίζει. Ο Θεός της αγάπης, της συγχώρησης και της ελπίδας, προδομένος και ποτισμένος, χολήν και όξος, αποθέτει τη θυσία του πάνω στο ξύλο της ντροπής και της οδύνης. Αλλά και τρόπεο σωτηρίας για μας, αφού βαφτίστηκε στο Άγιο Αίμα του. Σέρνεται τώρα στα αγιασμένα πόδια του η κάθε ψυχή για λύτρωση, για ψυχικό αγιασμό, για ηθική ανάταση, για μια καινούργια ζωή. Έπρεπε όμως ο πόνος στην απόλυτη έκφρασή του να μεταμορφωθεί σε απόλυτη χαρά, σε χαμόγελο ελπίδας, αλλά και πίστης. Ετούτα γέννησε η Ανάστασή του, το μοναδικό θαύμα των θαυμάτων, το άφραστο θαύμα που αναποδογύριζε τον κόσμο και έδωσε ελπίδα στο απελπισμένο γένος των ανθρώπων. Αυτή που γίνεται τραγούδι, χαράς και αφοσίωσης σε εκείνον. Εκείνον που ο σκοτεινός τάφος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Αυτόν, τον αρχηγό της ζωής. Γιατί το φως της μόνης αλήθειας δεν μπορούσε να μη σκορπίσει τα σύννεφα της ψευτιάς, της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Γιατί έπρεπε ένας πλανεμένος κόσμος να ξαναβρει τη σωστή πορεία του. Εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύρεων χαρακτηρίζει η Ορθοδοξία μας την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό το γεγονός, το μοναδικό και ανεπανάληπτο, αποτελεί βάση και θεμέλιο της θρησκείας μας. Μακρινοί θεατές και εμείς του δράματος του Γολγοθά, του μαρτυρίου της αγάπης, του σωτήρα μας Χριστού, θα βρούμε στην Ανάστασή Του το γιγάντωμα της πίστης και το άγγελμα της καινούργιας ελπίδας του Βασιλείου του Θεού. Σε αυτήν θα βρούμε πως η αρρώστια, ο πόνος, η πείνα, ο κατατρεγμός, ακόμη και αυτός ο θάνατος κάτω από το φως της Αναστάσεως γίνονται καθαρμός. Σε εκείνη και με εκείνη η ανθρώπινη ψυχή φτάνει στο υπέρτατο σημείο της αυτογνωσίας της. Κάνει την πνευματική της ανακάλυψη. Βρίσκει τον Θεό και τον εαυτό της όπως γράφει ο στοχαστής των καιρών. Με την Ανάσταση νιώθουμε την πίστη μας στην κατάκτηση του μυστηρίου. Σαν το κέντρο της ζωής, σαν μυστικό κλειδί του νοήματος του κόσμου. Γαλινεύει την ψυχή η Ανάσταση και όλα οδηγούν σε αυτή. Το ομολογούν οι χαρμόσυνες φωνές των προφητών, τα αίματα των μαρτύρων, τα δάκρυα των μητέρων και των φίλων μας, οι ουράνιες μελωδίες που ηχούν στις ψυχές μας,
το Μοσχομύρι στο ξύπνημα της φύσης, το αλληλούια των ταπεινών και των καταφρονεμένων. Όλα εκεί οδηγούν, στην Ανάσταση, στο καλύτερο στήριγμα στην πορεία μας για το πνευματικό και ηθικό προσανατολισμό μας. Για να πορευτούμε μαζί με τον Χριστό στην πορεία μας προς το αύριο, μέσα από ένα μαρτυρικό σήμερα. Εκείνο που σταυρώνει πρώτα απ' όλα ελπίδες και όνειρα παιδιών και γονιών σε αυτούς τους καλεπούς καιρούς της ομοιοσύνης. Για να βρούμε λύτρωση, το χαμόγελο να ανθίσει τα χείλη μας και το φως της Ανάστασης να μας οδηγήσει σε δρόμους ανθρωπιάς και προκοπής. Καλή Ανάσταση, αδελφοί μου.